τα νέα της υγείας. Ο καρκίνος παχαίος εντέρου αποτελεί μία από τις συχνότερα διαγνωστήσεις κακοήθειες στον ανεπτυγμένο κόσμο. Συνήθειες του δυτικού τρόπου ζωής, όπως η αυξημένη κατανάλωση επεξεργασμένου κρέατος, το κάπνισμα, η παχυσαρκία και η έλλειψη άσκησης, η κατανάλωση αλκοόλ και η περιορισμένη πρόσληψη φυτικών ινών ενοχοποιούνται για τη μεταβολή αυτή. Ο κύριος Γραμματόπουλος Αναστάσιος, διευθυντής γαστρεντερολόγος στο θεραπευτήριο Μέτροπόλιταν, τονίζει τη σημασία του προληπτικού ελέγχου για την αντιμετώπιση του. Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε σήμερα σχετικά με τον καρκίνο του παχαίους εντέρου? Ο καρκίνος του παχαίους εντέρου, θα ήθελα να πω δύο κουβέντες, είναι ο δεύτερος καρκίνος σε θανάτους στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Δυτική Ευρώπη. Και γι' αυτό βρισκόμαστε σήμερα στο γεγονός ότι οι άνθρωποι οι οποίοι φτάνουν στην ηλικία των 50 ετών θα πρέπει να κάνουν μια προληπτική κολονοσκόπηση. Και η προληπτική κολονοσκόπηση έχει μεγάλη σημασία, γιατί ταυτόχρονα με τον έλεγχο που κάνουμε του παχαίους εντέρου μπορούμε να βρούμε πολύποδες, εάν βρούμε πολύποδες μέσα στο έτερο, ταυτόχρονα εκείνη την ώρα να τους αφαιρέσουμε. Έτσι μας δίνεται η δυνατότητα, κάνοντας κολονοσκόπηση, ειδικά σε άτομα όταν έρχονται και μας λένε ότι βλέπουν αίμα στις κενώσεις τους ή ότι έχουν κάποια διαταραχή των κενώσεών τους, ενώ ήταν φυσιολογικοί στο παρελθόν, τώρα τελευταία κάνουν διάρειες ή κάνουν δυσκυλιότητα, σε όλους αυτούς τους ανθρώπους θα πρέπει να τους πούμε ότι θα πρέπει να κάνουν μια προληπτική κολονοσκόπηση. Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα πρόληψης του? Το πρόγραμμα πρόληψης περιλαμβάνει πρώτον τη διαιτητική αγωγή, την οποία θα πρέπει να εφαρμόζει ο καθένας από εμάς, δηλαδή δεν θα πρέπει να τρώει φαγητά τα οποία έχουν κόκκινο κρέας, λιπαρά γεύματα, πατάτες τηγανιτές, junky foods, αυτά που τρώνε έξω οι διάφοροι. Το δεύτερο το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει είναι τροφή πλούσια σε υπόλοιμα, φυτικές ίνες, πάρα πολλές φυτικές ίνες, ψάρια, και θα πρέπει να κόψουμε το τσιγάρο, γιατί έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει και εκεί ο καρκίνος του παχαίους εντέρου. Και στην πρόληψη πάντα είναι και η κολονοσκόπηση που θα πρέπει να γίνεται σε άτομα όταν φτάνουν στην ηλικία των 50 ετών ή ακόμα και σε άτομα μικρότερης ηλικίας, αν στο οικογενειακό ιστορικό μέσα στην οικογένειά τους υπάρχει άτομο το οποίο έχει περάσει ή έχει χειρουργηθεί από καρκίνο του παχαίους εντέρου. Πρέπει όλοι να συμμετέχουν στο πρόγραμμα πρόληψης του καρκίνου του παχαίους εντέρου? Ναι, πρέπει όλα τα άτομα, τόσο οι άντρες όσο και οι γυναίκες, να συμμετέχουν στο πρόγραμμα πρόληψης του καρκίνου του παχαίους εντέρου, κάνοντας κολονοσκόπηση όταν φτάνουν στην ηλικία των 50 ετών. Γιατί έτσι έχει αποδειχθεί ότι έχει μειωθεί ο καρκίνος του παχαίους εντέρου μετά από αυτές τις ηλικίες. Και στο ενδοσκοπικό τμήμα του θεραπευτηρίου Μετροπόλιταν αναπτύσσεται το τμήμα σε όλους τις θεραπευτικές προσεγγίσεις, δηλαδή αφαιρούνται όλοι οι πολύποδες, οι οποίοι είναι είτε μικροί είτε μεγάλοι, είτε είναι επίπεδοι, είτε είναι με μίσχο, με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα και χωρίς επιπλοκές.